Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Στις 28 Ιανουαρίου του 1896, ο Walter Arnold, οδηγώντας ένα motor carriage, ξεπέρασε 4 φορές το όριο ταχύτητας και έλαβε την πρώτη κλίση στην ιστορία για υπερβολική ταχύτητα, τρέχοντας με μόλις 12,87 χιλιόμετρα την ώρα. Την εποχή εκείνη το όριο ταχύτητας ήταν 3,21 χιλιόμετρα και αν σας φαίνεται πολύ μικρό, έχετε δίκιο, είναι αρκετά μικρότερη ταχύτητα από αυτή του βαδίσματος. Μάλιστα, εκείνη την εποχή ήταν υποχρεωτικό να προπορεύεται του οχήματος πεζός, ο οποίος κουνούσε μια κόκκινη σημαία για να προειδοποιεί τους πεζούς για το επερχόμενο όχημα.